ο οποίο είναι ο πρωτοδητή καθηγητή στο φυσικό, το διάσημο τμήμα του φυσική των Αθηνών, δίπλα μα. Ένα από τα διοκτήρια με το διάδρομο που κάνει πάρα πολύ κρύο λόγω κλιματική αλλαγή. Ο κ. Ιωάννου έχει κάνει λαμπρέ σπουδέ, έχει τελειώσει μαθηματικά και φυσική στο Κέμπριτζ, προπτυχιακό δίπλωμα και συνεχεία πήγε στο Χάρβαρντ και έκανε φυσική και έχει τρεις ώρες στο Αθηνοστολική φυσική και κατόπιν πόστο στο MIT. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο, η διαδρομή του είναι λαμπρή. Και συνεχεία το 1996 ήρθε εδώ ως άνθρωπος καθηγητής. Εξακολουθεί να είναι άνθρωπος καθηγητής, διότι σε μια στάσιμη κατάσταση. Με την επιστημονική θεωρία έχουμε στάσιμες καταστάσεις. Ξέρετε, στην Ελλάδα η εξωκρατεία είναι κάτι περίεργο. Θα μας μιλήσει λοιπόν για ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ασχολείται με την ατμοσφαιρική αλλαγή, με την φυσική της ατμόσφαιρας με ένα αυστηρό τρόπο. Είναι και συγγραφέας μας Θαυμάσιου βιβλίου, μια θεωρητική μηχανική, η οποία θα βγει στα αγγλικά, όπως μου είπε. Και θα δούμε, όπως ξέρετε, το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Εμείς στην Ελλάδα είμαστε πολύ προχωρημένοι, έχουμε και το Υγείο που κάνει τέτοια πράγματα πλέον. Το Υγείο Κοινωνικής Αλλαγής και οτιδήποτε άλλο. Και είναι ενδιαφέρον γιατί παίζονται πολλά παιχνίδια με αυτό το θέμα. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, με τα καύσιμα, με το τι πρέπει να χρησιμοποιούμε, με όλο αυτό το τεράστιο. Είναι μια μεγάλη πολιτική κατάρτιση. Λοιπόν, κύριε Ιωάννη, θα. Λοιπόν, πρέπει να είναι ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να μιλήσω για διάφορα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το, με το global warming, όπως λέγεται, με την ανθένωση του πλανήτη. Είναι λιγάκι περίεργο να μιλάει κανείς σε χημικούς για αυτό το πράγμα, δεδομένου ότι θα έλεγα, όπως θα δούμε, ότι η χημική κατεξοχήν είναι, θα έλεγα, από τους ανθρώπους, δηλαδή ο τομέας ο οποίος έχει προσφέρει τόσα πολλά στην υπόθεση αυτή, στις μετρήσεις και στην, στις γνώσεις οποίες έχουμε. Εμένα η δουλειά μου είναι περισσότερο στα δυναμικά ζητήματα, αποκλειστικά δηλαδή στα δυναμικά ζητήματα, οπότε θα προσπαθήσω να, χωρίς να μπω σε ερευνητικά αναλυτικά ζητήματα τα οποία αφορούν την δικιά μου δουλειά, να σας επικοινωνήσω όσο πιο σύντομα και με σαφήνεια το τι, πώς κανείς πρέπει να ερευνεύει διάφορες τη συζήτηση αυτή κάπως. Δεν πρόκειται να μπω ούτε στην πολιτική του θέματος, παρότι η πολιτική του θέματος είναι φοβερά ενδιαφέρουσα. Ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα πολλών συζητήσεων. Ούτε και στα οικονομικά, τα οποία και αυτά είναι ενδιαφέροντα. Απλώς θα μιλήσω για τα επιστημονικά ζητήματα, για την υπόθεση, να σας πω σε λεπτομέρειες που βρίσκεται κάπως η έρευνα, τι θέματα μας απασχολούν, τι πρέπει να, κάπως, να πιστεύουμε, τι να μην πιστεύουμε, να σας πω συγκεκριμένα τον τόπο με το οποίο μπορούμε να ζητούμε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, θα αρχίσω πρώτα-πρώτα με την, αυτή είναι μάλλον οι καλύτερες μετρήσεις οι οποίες υπάρχουν για την, για την παγκόσμια θερμοκρασία. Το να προσδιορίσει κανείς την παγκόσμια θερμοκρασία, καθώς καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο θέμα. Δεν είναι εύκολο θέμα, διότι αφενός με κανείς απαιτεί όχι μόνο μετρήσεις οι οποίες υπάρχουν σε σταθμούς μετεωρολογικούς, οι οποίες πολλές φορές βρίσκονται σε πόλεις, οι οποίες έχουν δεχθεί συνήθως την επιρροή της αυξήσεως των πόλεων και της θερμοκρασίας, η οποία πάγεται συνήθως την αστυφιλία. Επίσης, δεν υπάρχουν μετρήσεις αναγκαστικά σε ολόκληρη τη γη, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μετρήσεις σε ολόκληρη τη γη ουσιαστικά έχουν μετά το 50 και το 60. Οπότε το να πάει κανείς νωρίτερα, ή θα χρησιμοποιήσει κανείς άμεσες μετρήσεις, ή θα χρησιμοποιήσει άλλες μεθόδους για να θερμίσουν αυτά τα πράγματα, για να προσδιορίσει αυτό το πράγμα. Πάντως, έχει γίνει τεράστια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια και για το calibration των μηχανημάτων, των θερμομέτρων, για παράδειγμα. Υπήρχε μια ολόκληρη δουλειά η οποία γινόταν από πολύ χρονικό διάστημα, στο οποίο παίρνουν τα θερμόμετρα από τα διάφορα εργαστήρια για να προσδιορίσουν ακριβώς τα λάθη τα οποία υπήρχαν για να μειώσουν κατά κάποιο τρόπο τις διαφορές οι οποίες μπορούν και εργοστάσεις που μπορεί να υπάρχουν από μετρήσεις από τον ένα σταθμό στον άλλο. Οπότε αυτή η καμπύλη την οποία βλέπετε είναι αποτέλεσμα πάρα πολλής δουλειάς.
και μάλλον θα έλεγα είναι η καλύτερη κατά κάποιο τρόπο αποτύπωση, εκτίμηση της αύξησης της θερμοκρασίας των τελευταίων αιώνα. Το 1880 όταν είχαμε περίπου το επίπεδο του διοξειδίου του άνθρακα ήταν στις 280 parts per million. Σήμερα είναι περίπου στα 380-390. Το ερώτημα το οποίο έχει τεθεί στην κοινότητα την επιστημονική ή τουλάχιστον η επιστημονική κοινότητα προσπαθεί να καταλάβει είναι κατά πόσον η θερμοκρασιακή αυτή αύξηση έχει σχέση με το για την θερμοκρασιακή αυτή αύξηση ευθύνεται το διοξείδιο του άνθρακα. Ποια είναι η συμβολή, κατά πόσον αυτό είναι φυσική μεταβλητικότητα του συστήματος. Τι θα περίμενε κανένας θεωρητικά για την αύξηση της θερμοκρασίας εάν θεωρούσαμε ότι το διοξείδιο του άνθρακα έχει αυξηθεί από το 280 με το 880 μέχρι σήμερα. Μάλιστα, θα περίμενε κανείς από θεωρητικής πλευράς, κατά πόσον αυτό το πράγμα συμβιβάζεται με τα γεγονότα. Οπότε, αυτό το οποίο βλέπετε είναι κατ' ουσίαν, εάν πάρει κανείς τη μέση θερμοκρασία από το 50 με το 80 σαν τη μέση τιμή, μιλάμε για μια αύξηση περίπου και σε αυτό το πράγμα υπάρχει απόλυτη συμφωνία γενικά σε όλο, δεν υπάρχει θέμα διαφωνίας. Εντάξει, η αύξηση αυτή είναι περίπου στο επίπεδο 0,6 συν πλην 0,15 βαθμοί. Είναι δύσκολο να βάλει κανείς error bars, να βάλει σφάλματα σε αυτές τις μετρήσεις. Δεν πρέπει να σε διακόψω, αλλά τα αποτελέσματα του East Anglia University που μαζεύει. Όχι, και αυτά είναι από την NASA. Είναι από την NASA από την KISS. Και θα έλεγα ότι το πιο... Δεν υπάρχει συμφωνία σε αυτά τα πράγματα, δεν υπάρχει... Δεν έχει να κάνει με αυτό το hockey stick το οποίο έχεις. Θα μιλήσουμε. Λοιπόν, το αναφέρω αυτό για λόγους περίεργες, προσπάθησα να βρω τι έχει γίνει στην Ελλάδα. Πόσο είπες, δεν το έξω. 0,6 με σύμπλην 0,15. Έψαξα στην Ελλάδα να δω τι γίνεται. Υπάρχει μια δημοσίευση την οποία βρήκα, 2004, από μια ομάδα από την κυρία Φουντά και διάφορους άλλους. Αυτά είναι από το αστροσκοπείο Αθηνών, μέσα στην πόλη των Αθηνών. Είδα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας τι γίνεται. Έχουν από διάφορους μετεωρολογικούς σταθμούς όλο και τη χώρα. Είναι παρόμοια σχεδόν η εικόνα, εκτός από μερικούς σταθμούς στην Πελοπόννησο, δεν ξέρω γιατί. Οι οποίοι συγκεκριμένα δείχνουν αντίθετη τάση, συγκεκριμένα οι Τρίπολης πηγαίνουν προς τα κάτω. Αλλά κατ' ουσίαν αυτό το οποίο βλέπετε είναι, θα έλεγα, ότι τα πράγματα είναι στάσιμα στην Αθήνα. Παρότι είναι πόλη, παρότι είναι Αθήνα, παρότι υπάρχει αστυφιλία, παρότι υπάρχει αύξηση του πληθυσμού από μια πόλη που ήταν πόσο ήταν 100.000 το 1880 μέχρι το αυτή τη στιγμή είμαστε 4 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσο είμαστε. Κατ' ουσία θα έλεγα ότι είναι σχεδόν στάσιμη θερμοκρασία εκτός από μια αύξηση που ήξερα την ιδέα εμφανίζει το κοινό για την ημέρα 2023. Απλώς το αναφέρω αυτό επειδή έψαξα να δω τι γίνεται στην ομιλία αυτή στην Αθήνα. Λοιπόν, αυτό το βάζω σαν, την ξέρετε όλοι σας αυτή την καμπύλη, είναι η περίφημη καμπύλη του Killing, χημικός. Η μεγάλη του συμβουλή είναι ότι έφτιαξε μηχάνημα, οι μετρήσεις του διοξειδίου του άνθρακα, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πολύ καταγραμμένα, είναι πολύ δύσκολο, είναι δύσκολο να μετρηθούν, είναι δύσκολο να υπάρχουν μετρήσεις αυτής της μορφής. Έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδος στις μετρήσεις αυτές τα τελευταία χρόνια, δηλαδή μιλάω από το 1950-1960, η δουλειά του Killing στο Καλτέκ, αν δεν κάνω λάθος, το 1958, έφτιαξε ένα φασματογράφο με τον οποίο μπορεί να κάνει φασματογραφικές μετρήσεις, πάρα πολύ ακριβές μετρήσεις στο διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο συλλέγει από την ατμόσφαιρα. Ο ίδιος δε αργότερα ανέπτυξε μεθόδους με τις οποίες θα δούμε μιλήσω για αυτά τα πράγματα, ανέπτυξε μεθόδους με τις οποίες μπορεί να προσδιορίσει την ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα σε φυσαλίδες από στήλες πάγου, η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική μεθοδολογική και μετρολογική πρόοδος, η οποία έχει βοηθήσει στο να μπορέσει κανείς να βρει την κατάσταση του διοξειδίου του άνθρακα τα παλιότερα χρόνια. Γενικότερα για το διοξείδιο του άνθρακα πριν από το 1960 οι μετρήσεις δεν είναι τόσο καλές. Θα μιλήσω για αυτό το πράγμα αργότερα, γιατί αυτό το πράγμα έχει σημασία για το ποιο ήταν το επίπεδο του διοξειδίου του άνθρακα εκατομμύρια χρόνια πριν. Εντάξει, έχουμε ενδείξεις για αυτό το πράγμα έμεσα, αλλά οι μετρήσεις δεν είναι τόσο καλής ποιότητας όσο είναι οι μετρήσεις για τη θερμοκρασία. Αυτή είναι η μέτρηση από τον
από το διοξείδιο του άνθρακα στην Χαβάη. Βλέπετε την ενιάξια, την ετήσια μεταβλητικότητα, γιατί έχει να κάνει με, με τον βιολογικό κύκλο, με την φωτοσύνθεση. Το καλοκαίρι ουσιαστικά έχουμε μείωση του διοξείδιου του άνθρακα. Το μέγιστο εμφανίζεται κατά το μήνα Απρίλιο στην περιοχή αυτή. Ναι. Στο νότιο ημισφαίριο η διακύμανση αυτή είναι πολύ μικρότερη λόγω του γεγονότος ότι έχουμε περισσότερο θάλασσα παρά υγείους. Βλέπετε εδώ πέρα ετήσιο κύκλο και ουσιαστικά βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή το επίπεδο αυτή είναι η τελευταία μετρήση που υπάρχουν περίπου 385 parts per million. Εντάξει. Αυτό είναι το. Και τώρα έρχομαι στο θέμα το οποίο ένα από τα θέματα το οποίο θα μας απασχολήσει είναι οι υπολογισμοί για την επίπτωση σε ένα θεωρητικό σενάριο διπλασιασμού του διοξιδίου του άνθρακα στην επίπτωση πάνω στη θερμοκρασία του πλανήτη. Η καμπύλη αυτή την οποία βλέπετε είναι αποτέλεσμα πολλής εργασίας. Ουσιαστικά είναι οι καλύτερες εκτιμήσεις οι οποίες υπάρχουν. Είναι από δημοσίευση τα τελευταία. Η εκτίμηση η οποία υπάρχει για τις θερμοκρασίες, η πιθανότητα συγκεκριμένα να επιτευχθεί συγκεκριμένη θερμοκρασία είναι το probability function της προσάρτησης. Το θα έλεγε κανείς ότι ο διπλασιασμός του διοξιδίου του άνθρακα, η μέση τιμή την οποία υπολογίζουν, αυτά είναι μετρήσεις από κλιματικά μοντέλα. Θα εξηγήσω συγκεκριμένα τη σημερινή χώρα. Και οι εκτιμήσεις οι οποίες υπάρχουν αυτές είναι οι καλύτερες εκτιμήσεις αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά λένε περί μια μέση, δηλαδή θα έλεγα ότι το μέγιστο της πιθανότητας είναι περίπου 2,5 με 3 βαθμούς, με μια κατανομή η οποία καθώς βλέπετε είναι αρκετά περίεργη, δεν είναι εικοσιανή, έχει ένα περίεργο σήμα την οποία θα εξηγήσω και θα μιλήσω συγκεκριμένα. Το ενδιαφέρον πράγμα με την κατανομή αυτή είναι ότι τα λάθη και η αβεβαιότητα είναι αρκετά μεγάλη, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δείτε. Επίσης, το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι παρότι γίνεται δουλειά για αυτό το ζήτημα τουλάχιστον επισταμμένα από το 1970 και έπειτα με διαφορετικού επίπεδου και διαφορετικής τεχνολογίας κατά κάποιο τρόπο και εξέλιξης μοντέλα και με υπολογιστές πολύ πιο ακριβείς, ουσιαστικά η αβεβαιότητα δεν έχει μειωθεί. Η αβεβαιότητα παραμένει. Δηλαδή αν κοίταζε κανείς τις μετρήσεις οι οποίες και τις εκτιμήσεις οι οποίες γινόντουσαν το 1970, το 1980, το 1990, το 2000, 2010, ουσιαστικά η αβεβαιότητα σχεδόν παραμένει ίδια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχει αποτελέσει ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την κοινότητα. Για ποιο λόγο, παρότι αυξάνεται η τεχνολογία, αυξάνονται οι υπολογιστές, δεν ξέρω, η γνώση αναγκαστικά δεν έχει αυξηθεί. Έχει αυξηθεί σχετικά, εγώ θα εξηγήσω, αλλά τόσο πολύ. Αλλά τουλάχιστον από τεχνική πλευρά οι φυσικές διαδικασίες υπησέρχονται με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια στα κλιματικά μοντέλα. Παρ' όλα αυτά η αβεβαιότητα παραμένει ίδια. Σε αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι φοβερά ενδιαφέρον, το οποίο βέβαια έχει σημαντικές επιπτώσεις. Και η επιπτώση είναι ότι κατά κάποιο τρόπο φαίνεται ότι όση και προσπάθεια κατά κάποιο τρόπο να κάνουμε, είναι κάπως ένα αρνητικό συγκεκριμένο αποτέλεσμα, φαίνεται ότι δεν μπορούμε να μειώσουμε αυτή την αβεβαιότητα. Υπάρχει κόσμος ακόμα ο οποίος έχει μιλήσει ότι ο λόγος που υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα είναι ότι ουσιαστικά τα κλιματικά μοντέλα πηγαίνουν σε μορφοπλασματικές, σε fractal ελκυστές, οι οποίοι ουσιαστικά κάνουν scattering των καταστάσεων από κατάσταση σε κατάσταση, οπότε το σύστημα είτε πηγαίνει και κάθεται σε ένα σημείο, είτε πηγαίνει σε κάτι και αυτό είναι τελείως απρόβλεπτο. Εντάξει, θα υποστηρίξω ότι αυτό δεν είναι, υπάρχει πολύ εμπόστοχος λόγος για την καμπύλη αυτή. Εντάξει. Αλλά αυτό είναι ένα κεντρικό θέμα το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία και η επίπτωση συγκεκριμένα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ερμηνεύσουμε αυτό το αποτέλεσμα και να καταλάβουμε την σημασία των κλιματικών μοντέλων για τη διερεύνηση του συστήματος αυτού. Εντάξει. Λοιπόν,